Θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, προπονητή και παίκτη της ομάδας Πόλου του Άρη, τον Αργύριο τον Παυλίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της προπονητικής γραμμής. Κόουτς, καλησπέρα καταρχήν από τον Λίμπερο. Καλησπέρα και σε, από μένα, σε όλους τους φίλους του Άρη. Καταρχήν, επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό, έτσι για να διευκολύνουμε λίγο τη συζήτηση. Καταρχήν, ο Άρης κατάφερε να πάρει την πρόκριση, την άνοδο, συγγνώμη, στην Β' Εθνική. Το χθεσινό τουρνουά ολοκληρώθηκε με τον Άρη να τερματίσει στην τρίτη θέση, αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο ήταν η άνοδος, έτσι. Το κύριο μέλημα από την αρχή της χρονιάς ήταν αυτό. Απλά θα σταθώ στην διοργάνωση κυρίως, η οποία είναι μια διοργάνωση που σε αναγκάζει να κάνεις προπόνηση 11 μήνες και στην ουσία σε βάζει σε μια ρισκαδόρικη κατάσταση, στην οποία μπορείς με ένα ατυχές παιχνίδι, ενώ είσαι έτοιμος 11 μήνες, να μείνεις εκτός της ανόδου. Για μας ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και πήγαν όλα κατευθείαν και είμαστε στη Β' Εθνική. Να πω ότι ουσιαστικά αυτή η διαδικασία ξεκινάει με ένα τουρνουά προκριματικό, έτσι, το οποίο έγινε και ο Άρης τερμάτισε στην πρώτη θέση μαζί με την... Είναι ένα τουρνουά προκριματικό το οποίο κρατάει και αυτό 3 μέρες στην ουσία. Ναι. Αλλά θεωρώ με πιο αδύναμες ομάδες, κυρίως της κάθε της Βορείου Ελλάδος, της Νοτιού Ελλάδος, κάποιων ομάδων από τα νησιά, τις οποίες δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δείξουν και αυτές ότι υπάρχουν. Από εκεί και μετά μας δίνει η Ομοσπονδία ένα 20ήμερο μιας καινούργιας προετοιμασίας, θα έλεγα, ώστε να φτάσουμε στην τελική φάση που θα, όπως έγινε, συμμετείχαν 10 ομάδες. Δύο ομίλοι των 5. Δύο ομίλοι των 5, η οποία, από όσο ξέρω, μία ομάδα δεν κατέβηκε στο τέλος τελικά και κάποιες άλλες από τον όμιλο το δικό σας δεν μηδενίστηκαν. Τι έγινε ακριβώς? Γίναν πάρα πολλά σε αυτή την διοργάνωση. Υπάρχει ο κανονισμός της Ομοσπονδίας που δεν επιτρέπει σε κάποιους εν ενεργεία προπονητές είτε άλλων κατηγοριών είτε γυναικείων τμήματων, δεν τους δίνεται τη δυνατότητα να αγωνιστούν σαν ενεργοί πολίστες. Κάποια τέτοια γεγονότα συνέβησαν και στην κατηγορία μας, αλλά υπήρχαν καταστάσεις λίγο άσχημες, θεωρώ εγώ, που κάποιες ομάδες, ενώ δεν είχαν το δικαίωμα να βάλουν τους συγκεκριμένους αθλητές, το κάνανε με αποκορύφωμα μια ομάδα να κάνει και πλαστογραφία αθλητή, ο οποίος ήταν αθλητής του Ρεθύμνου, για να δυσκολέψει κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν 100% καθαρές. Απίθανα πράγματα, πραγματικά. Δυστυχώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ότι, εντάξει, σε τέτοιο επίπεδο δεν περιμένει κανείς κάτι τέτοιο, ας πούμε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό. Εκεί θα καταλήξουμε ότι όσο μικρή και να είναι κάποια κατηγορία, υπάρχει από συγκεκριμένες ομάδες από όλη την Ελλάδα η ελπίδα για κάτι καλύτερο και θέλουν όλες να ανεβούν. Ειδικά εμείς που είμαστε, κουβαλάμε ένα τεράστιο όνομα από πίσω μας, ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό με κάθε κόστος. Ακριβώς. Είναι σίγουρο αυτό το βαρύ όνομα που έχει Άρης στο Πόλο, γιατί, εντάξει, μπορεί οι μικροί σε ηλικία να μην γνωρίζουν πολλά, γιατί τα τελευταία χρόνια είπαμε το Πόλο είναι σε μια σημεία κατάσταση, αλλά παλιότερα το Πόλο του Άρη ήταν αυτό το οποίο κοντράριζε όσο μπορούσε περισσότερο από οπουδήποτε άλλον, έτσι, τους κάτω, τον Εθνικό τότε που είχε μια εκπληκτική ομάδα, τον Ολυμπιακό, τις αθηναϊκές ομάδες που κυριαρχούσαν, έτσι. Στα μάτι δεν σου κρύβω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια. Θα σταθώ εδώ κυρίως από πέρσι, παρά την ατυχή χρονιά που είχαμε, που πέσαμε από τη Β' κατηγορία. Η επιτυχία αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου σε 3-4 άτομα μέσα στο σύλλογο. Η αρχή έχει γίνει από τον έφορο, στην ουσία αρχηγό του μηνύματος, τον Πασχάλ τον Καραγιάννη, ο οποίος έβαλε πλάτη σε πολλά πράγματα, και στον Γιώργο τον Μπουρδουνά. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμβάλει στα μέγιστα από το Σεπτέμβριο μέχρι και χθες που τελείωσαν οι αγώνες. Γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά στην πισίνα του Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Πάνο τον Τσολακούδη, τον Κάρολο τον Μονόρη και τον Φώτη τον Κώστα, ο οποίος είναι και προπονητής στο γυναικείο μας τμήμα, το οποίο λειτουργεί από αυτή τη χρονιά που μας πέρασε. Είναι και συντέχνης μου, κάνανε πολύ μεγάλη δουλειά και προσπαθούμε όλοι μαζί να φτάσουμε στο επίπεδο που ήταν ο Άρης πριν πολλά χρόνια, που δεν υπήρχε τελική φάση να μην συμμετέχουμε,
να στέλνουμε αθλητές στις εθνικές ομάδες, να κατακτούμε πρωταθλήματα, να μπαίνουν αθλητές στα πανεπιστήμια άνευ εξετάσεων, αλλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι τελώς ανενεργά, πράγμα που μας λυπεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι... και θέλω να πιστεύω ότι η αρχή έχει γίνει από τώρα. Η αρχή ελπίζουμε όλοι να έχει γίνει από τώρα. Από εκεί πέρα, τι χρειάζεται τώρα πλέον ο Άρης στη Β' Εθνική? Καταρχήν η διαδικασία πάλι είναι η ίδια, δηλαδή έτσι θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα? Η διαδικασία από ό,τι ξέρω είναι η ίδια και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Πάντως... ο Άρης αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πολλά παιδιά, τα οποία αυτά θα οδηγήσουν την ομάδα ψηλά. Θα περάσουν κάποια χρόνια, αλλά μόνο εκείνη η δύναμη πιστεύω κάθε ερασιτεχνικού σωματείου. Στα μικρά παιδιά. Στα μικρά παιδιά. Φέτος βέβαια να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια στην ομάδα. Υπήρχαν πολλοί αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν και παλιότερα στον σύλλογο και ήρθαν έτσι και βοήθησαν. Βεβαίως έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σταθώ εγώ και σε κάποια παιδιά τα οποία στην ουσία βοηθήσαν ενώ ήταν από άλλες περιοχές της χώρας. Κάναν προπόνηση μόνοι τους. Για ένα ομαδικό άθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν είχαν τις κατάλληλες συνθήκες, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε σαν ομάδα όλοι μαζί και αυτό μας δυσκόλεψε, αλλά θεωρώ ότι είχα μεγάλη τιμή να συνεργαστώ με όλα αυτά τα παιδιά που δώσανε τα πάντα ανιδιοτελώς. Έτσι, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Πολύ σημαντικό, γιατί να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία έτσι, ουσιαστικά μιλάμε για ερασιτέχνες. Δεν μιλάμε. Ερασιτέχνες εντελώς οι οποίοι. Οι επαγγελματίες. Να πούμε την αλήθεια, πληρώνουν μέχρι και τη βενζίνη που στην προπόνηση. Έτσι. Το κάναν καθαρά για το σωματείο. Ομοσπονδία υπάρχει σε όλο αυτό το κομμάτι? Η ομοσπονδία υπάρχει, θεωρώ, για να διοργανώνει τα πρωταθλήματα, αλλά με τη συμμετοχή μόνο των ομάδων οικονομικά. Σε κανένα άλλο κομμάτι δεν βοηθάει. Μόνο με την διοργάνωση σαν ομοσπονδία. Οι ομάδες πληρώνουν τα έξοδα που θα συμμετάχουν, τα ξενοδοχεία τους, όλα. Άρα δηλαδή εκτός από την Α1 όλο το υπόλοιπο είναι παρατημένο μου φαίνεται κάπως. Και θεωρώ ότι και η Α1 σε λίγο καιρό θα λειτουργεί αυτή, όπως έτσι, τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα πληρώνουν οι ομάδες από μόνες τους. Είναι κρίμα γιατί υποτίθεται ότι το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο μας έχει δώσει τρομερές στιγμές. Έτσι εθνική ομάδα. Τι να λέμε για την εθνική ομάδα πόλο δηλαδή. Και τώρα σε Ολυμπιακός. Μια εθνική ομάδα που θεωρώ εγώ ότι με λίγη τύχη θα είναι στα μετάλλια στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και τώρα έτσι. Βεβαίως. Μακάρι. Λοιπόν, Αργέρη, εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να δώσω και πάλι τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχία της ανόδου του Άρη στη Β' Εθνική. Εντάξει, ακούγεται λίγο στενάχωρο έτσι πως το λέμε, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Είναι λίγο στενάχωρο, έτσι, αλλά. Είναι μια πραγματικότητα όμως. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά. Ακριβώς. Από τα χαμηλά ξεκινάς καθαρός, ήρεμος, με συγκεντρωμένες δυνάμεις για να φτάσεις πάλι το τμήμα εκεί που του αρμόζει. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.